Μήπως έχετε αυτά τα αρώματα στη συλλογή σας ή κάποια από αυτά έστω και θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να τα συνδυάσετε μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσετε μία νέα οσφυρητική ταυτότητα και το κάνετε το άρωμά σας διαφορετικό και ίσως και μοναδικό, τότε μείνετε μέχρι το τέλος γιατί σήμερα θα δούμε πολλά και διάφορα layering combo που δημιουργώ με τα αρώματα αυτά και θέλω να σας τα δείξω. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο νέο βίντεο στο Miro το κανάλι κανάλι των αρωμάτων κάντε εγγραφή πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Αρχικά να σας πω ότι το συνηθίζω και κάνω πάρα πολλούς πειραματισμούς μέχρι να απολαύσω το τελικό αποτέλεσμα. Συνδυάζω δύο, πολλές φορές και τρία από τα αρώματα μου και δημιουργώ έτσι ένα νέο άρωμα που δεν το βαριέμαι ποτέ. Αυτό συμβαίνει όταν φοράω αυτό το ζευγαράκι μαζί. Ebony wood από Τζόμα Malone σειρά που τα πουλάνε στο Ζάρα που είναι ένα άρωμα με ροζ πιπέρι, γαλ, γαρίφαλο και ξύλο εβένου στο σύνθεση και πομέγκρανε την Άρα από τζομαλόουν, που έχει και αυτό ροζ πιπέρι, ραβέντι, έχει κρίνου της γιασεμί, κέντρο, πατσουλί, μόσχο και χρυμπάρι. Γίνεται ένα φανταστικό άρωμα στο στέγνωμα, τόσο υπέροχο, τόσο φρουτόδες, θερμό, πικάντικο, δυνατό, με τεράστια διάρκεια, απολαυστικό, με ρωτάνε πάρα πολύ τακτικά τι άρωμα φοράω και άντε να εξηγώ εγώ πόσες σταγόνες έχω βάλει από το ένα και πόσες από το άλλο. Συνηθίζω και φοράω πρώτα το Pomegranate Noir και από πάνω ρίχνω 3 με 4 σπρέι από το Ebony Wood. Τα σπρέι ανάλογα με τη διάθεσή μου μπορεί να είναι και περισσότερα ή και λιγότερα. Το σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα στο dry down αυτού του συνδυασμού είναι απολαυστικό. Σας το υπογράφω αυτό. Επόμενο αγαπημένο δίδυμο είναι το βανίλα από Θεόδωρο Καλοτίνη που το συνδυάζω με πολλά αρώματα όταν θέλω να τους προσθέσω μία γλύκα έντονη και να θυμίζει μπισκοτάκι το άρωμά μου. Και εδώ βλέπετε το φοράω μαζί με το μεταλλίκα από Tom Ford που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άρωμα βανίλιας που όσο το ανακαλύπτω και το φοράω συχνά τόσο περισσότερο μου αρέσει. Στο άνοιγμα έχει αλδεΐδες μαζί με κάποια εσπεριδοειδή αλλά στην ουσία είναι μια ιδιαίτερη βανίλια, ένα άρωμα ιδιαίτερης μυρωδιάς από μόνο του. Το αγαπώ και το συμπαθώ πάρα πολύ. Όταν όμως κάποιες στιγμές θέλω να του δώσω μία πιο γλυκιά αίσθηση, να το κάνω λίγο πιο ζεστό και πιο θερμό, τότε το φοράω μαζί με δύο σπρέι, όχι περισσότερο, από το βανίλα του Θεόδωρου Καλοτίνη. Πρώτα το μεταλλικ, 4-5 σπρέι μπορεί και παραπάνω και μόνο δύο σπρέι με το βανίλα. Και πάμε σε αυτό εδώ το δίδυμο που λατρεύω. Ζαντίκα Βολτέρ Δησισχέρ, ένα άρωμα κρεμόδες, ελακτόνικ με σανδαλόξυλο και βανίλια, απολαυστικό, ζεστό, θερμό από μόνο του, που θέλω να του δώσω μία ακόμα μεγαλύτερη όθηση από μόσχο και τι καλύτερο από το Pour Mask του Ναρσίσο Rodriguez και τη σειρά For Hair. Το λατρεύω αυτό το δίδυμο, είναι ένας εκπληκτικός συνδυασμός, συνδυασμός έτσι κόζι, λακτώνικ, μίλκι, πολύ ζεστό αποτέλεσμα, πολύ καλή διάρκεια, τρελαίνομαι. Και καμιά φορά, αν θέλω να το αλλάξω και να του βάλω και ένα ίχνος από λουλούδια, τότε μπορώ να βάλω και το Mask Noir του Ροντρίγε από την ίδια σειρά for hair. Βάζω και τα τρία. Πώ το κάνω, πρώτα το this is hair, γιατί είναι αρκετά έντονο. Στη συνέχεια, τρία με τέσσερα σπρέι του mask noir και από πάνω το pour mask με δύο σπρέι. Επίσης συνδυάζεται τέλεια το masque Noir με το Pour masque όπως και όλα τα ροντρίγες μεταξύ τους, αλλά και το masque Noir μαζί με το Dississière από μόνο του. Ανάλογα με την επιθυμία και τη διάθεση της ημέρας μπορούμε να πειραματιστούμε και να φτιάξουμε ένα καινούριο άρωμα, μοναδικό. Και πάμε τώρα σε ένα ζευγαράκι που όλοι, οι περισσότεροι αν μη τι άλλο, λένε ότι μοιάζουν. Μπέρμπερι χέρι στο και... Ε, όπως βλέπετε, μπάκαρα ρουζ 540 από μεζόν Φρανσίσκου Ρουτζιάν. Έτσι κι αλλιώς και τα δύο ο ίδιος δημιουργός τα έχει φτιάξει, για μένα δεν μοιάζουν, έχουν κάτι ελάχιστο κοινό στοιχείο και αποφάσισα κάποια μέρα να τα βάλω μαζί για να δω τι αποτέλεσμα θα βγει. Ε, τι να σας πω κορίτσια μου, ξετρελάθηκα. Δίνει τη γλύκα που θέλω να έχει το μπάκαρα του Τι Δίνει το Χέρ. Είναι ε, ένα τέλειος συνδυασμό, αισθησιακό, ζεστό, άμπερ, φρουτόδε, γίνεται ένα ζεστό, αισθησιακό, πολύ θυλικό άρωμα. Η διάρκεια είναι απερίγραπτη. Ε, το έχω ευχαριστηθεί και σας προτείνω να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Και περνάμε τώρα σε ένα απίστευτο συνδυασμό τα κοπλιμέντα που λαμβάνω όταν φοράω αυτά δεν περιγράφονται. Είναι από ο Ναρσίσο Ροντρίγερ στη σειρά Φορχέρ το του Τουαλέτ, ένα άρωμα μόσχου με τριαντάφυλλο, πολύ ιδιαίτερο, ξυλόδε, το γνωρίζετε, δεν θα σταθώ στι περιγραφέ σήμερα. Έχουμε μιλήσει για όλα αυτά στα περασμένα βίντεο. Και βέβαια με Καρολίνα Χερέρα το Good Girl, σε Ode Parfum το κλασικό, το original, που είναι ένα θερμό αισθησιακό άρωμα με κακάο, με κάποια λουλούδια, με και χρυμπάρι και γίνεται εδώ της κολάσεως. Επιτρέψτε μου να το πω, η μυρωδιά είναι ιδανική για κάποια νυχτερινή έξοδο, πάρα πολύ αισθησιακό συνδυασμό που πολλές φορές τον απογειώνω όταν θα βάλω και το... Ε, Mask Noir Rose Πάλι από Ροντρίγε. Γενικά του Ροντρίγε τα αρώματα δημιουργούν τέλεια layering με πολλά πολλά άλλα αρώματα. Αυτό εδώ το τρίο είναι ανεπανάληπτο. Πολύ θηλυκό, δυνατό, με τριαντάφυλλο, μόσχο, κακάο ε, και χρυμπάρι. Γίνεται μία σύνθεση μοναδική με τεράστια διάρκεια. Πάρα πολύ σεξι μυρωδιά. Πολύ ε, δυνατή μυρωδιά με εξαιρετική διάρκεια που αν τα έχετε, πραγματικά δοκιμάστε τα και περιμένω να μου πείτε στα σχόλια τις εντυπώσεις της δικές σας και των γύρων σας. Και εδώ σα έχω έναν απρόβλεπτο συνδυασμό που τυχαία δοκίμασα. Λα Petit Rob Nouraud de Parfum, ένα άρωμα με κεράσι, πικρά μίγδαλο, βανίλια, ζεστό, υπέροχο γκέρλι. Μου αρέσει αρκετά. Δεν λιγώνει καθόλου. Από μόνο του όμως το θεωρώ λίγο αδύναμο. Δεν το φοράω τακτικά μόνο του. Όμως, μία μέρα το συνδύασα μαζί με το Rolling in Love από Killian. Έχει γάλα αμυγδάλου, τουμπερόζα, βανίλια και έκανε ένα συνδυασμό αυτό εδώ το ζευγαράκι, μου έδωσε μία απολαυστική μυρωδιά με εκπληκτική διάρκεια, τόσο θηλυκό και κομψό και πολύ φίνο αριστοκρατικό άρωμα που βγαίνει όταν στεγνώνουν αυτά τα δύο. Βάζω πρώτα το λαπετή τρομπνουάρ επειδή είναι πιο γλυκό και στη συνέχεια από πάνω θα βάλω μερικά σπρέι από το Rolling in Love. Μην φοβηθείτε τα σπρέι, βάλτε όσα τραβάει η όρεξή σας και δέστε εσείς πώς θα δημιουργήσετε το τελικό αποτέλεσμα ανάλογα με τα σπρέι που επιθυμείτε να βάλετε από το καθένα. Τώρα θα σας δείξω και κάτι που κάνω ε, και δημιουργώ ένα πολύ απρόβλεπτο συνδυασμό. Ombre leather από Tom Ford. Αυτό το άρωμα που έχει λευκά λουλούδια και έντονη μυρωδιά δέρματος, το συνδυάζω πολύ τακτικά με αυτά τα δύο αρώματα ή με το καθένα ξεχωριστά. Τέλειο συνδυασμός Rolling in Love με Ombre leather. Το κάνει πολύ πιο βαθύ, πιο ανατρεπτικό. Είναι το αποτέλεσμα καλύτερο από έτοιμα μονοδιάστατα αρώματα ή Πολλές φορές μπορεί να βάλω το λαπετίτ Noir και να του δώσω μία μεγάλη έτσι όθηση με το όμπρο Leather που το μεταμορφώνει σε ένα εξαιρετικό ποιοτικό δυνατό άρωμα. Αν τα έχετε βάλτε τα ή και τα τρία μαζί ή ξεχωριστά και θα με θυμηθείτε. Οι συνδυασμοί λοιπόν όπως βλέπουμε μπορεί να γίνουν άπειροι ανάλογα με τη διάθεση και τα γούστα μας φυσικά. Όλα αυτά που σας έδειξα άλλες φορές επί τούτου τα δοκίμασα και άλλες τυχαία μου βγήκαν οι συνδυασμοί και μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας να πιάσουμε και τη γνωστή μας κουβεντούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Να είστε όλες και όλοι καλά και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με ένα νέο μυρωδάτο βίντεο. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.